να ρωτήσουμε εδώ και την κυρία που νομίζω πριν μας μίλησε. Καλημέρα, γεια σας. Πείτε μας μια κουβέντα. Δεν είχατε ενημερωθεί, τι είχε γίνει τώρα? Ήρθατε... Όχι, δεν είχαμε ενημερωθεί. Είχαμε πάρει τηλέφωνο γιατί μάθαμε ότι προκηρύχθηκε απεργία στις 16. Αλλά οι πλειοκτήτριες μας λέγανε ότι τα πλοία θα ταξιδέψουν κανονικά. Λοιπόν, εμείς δεν αυτό τα βάζουμε πότε, με τον κόσμο. Πότε είχαν αυτή την ενημέρωση? Τα βάζουμε με τους πλειοκτήτες που δεν μας ενημερώνουν. Πότε σας είπαν ότι θα ταξιδέψουν κανονικά τα πλοία? Και χθες το βράδυ που πήραμε τηλέφωνο. Αχθές το απόγευμα. Είπαμε... Άρα μέχρι και τελευταία στιγμή αυτό θέλω. Βεβαίως, βεβαίως. Τώρα έρχεται να αλλάξετε εισιτήριο εσείς. Τι να κάνουμε? Φεύγατε για διακοπές, για δουλειά? Εντάξει, φεύγαμε για ένα. Για το Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι κακό, θα χάσετε προφανώς τις διακοπές. Βέβαια. Τι να πω, ελπίζω να μην ταλαιπωρηθείτε. Κοιτάξτε, η ταλαιπωρία και το κοστολόγιο υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχουν και τα μέσα μεταφοράς σήμερα. Σωστά, σωστά, όπως το λέτε. Και αναγκαστικά παίρνεις κάποιο ταξί, έρχεσαι. Θα πληρώσουμε για να ξαναγυρίσουμε στα σπίτια μας. Αλλά, οκ, τι να κάνουμε. Σύν τον εκνευρισμό, σύν όλα. Εμείς δεν τα έχουμε με τους απεργούς. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, να είστε καλά. Γιατί εργαζόμενοι είμαστε όλοι. Βέβαια, σας ευχαριστώ, κυρία. Και το νομοσχέδιο είναι σφαγείο. Να είστε καλά.